Ένα μεγάλο βήμα για την ανάδειξη ενός ακόμη τμήματος του Βυζαντινού τείχους της πόλης των Χανίων αποτελεί η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή των όρων για το διαγωνισμό που αφορά στην κατεδάφιση των 7 κτισμάτων στην οδό Σύφακα, που εδώ και χρόνια στοιχιώνουν μπροστά από το τείχος. Επιτέλους θα φύγουν όλα αυτά τα κτίρια τα οποία ήταν παρατημένα επί σειρά ετών και αυτή τη στιγμή είναι και επικίνδυνα αλλά και εστία μόλυνσης, ούτως ή άλλως η τοπική κοινωνία το ζητούσε επίπονα επί σειρά ετών. Ένα τμήμα του Βυζαντινού τείχους έχει ήδη αναδειχθεί, ωστόσο το μεγαλύτερο μέρος του κρύβεται πίσω από τα παλαιά κτίσματα που εγκαταλελειμμένα και επικίνδυνα στοιχιώνουν σε έναν από τους πιο τουριστικούς δρόμους των Χανίων. Εγώ θα έλεγα να το προχωρήσουν γιατί είναι επικίνδυνα τα κτίρια, γι' αυτό το λόγο. Καλό θα ήταν να το είχαν κάνει ήδη. Βασικά, βλέπετε και στην κατάσταση εδώ πέρα, έχουν ανοίξει ρογμές εκεί πέρα, γωνίες, θα πέσουν όλα κάτω. Θα σκοτώσουν άνθρωποι δηλαδή. Ας τα ρίξουν τουλάχιστον. Η ανάδειξη του αναδόχου για το έργο της κατεδάφισης θα γίνει μέσω ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας στις 27 Απριλίου. Εμείς ανταποκριθήκαμε, νομίζουμε ότι όταν θα ολοκληρωθεί αυτό θα αναδειχτούν τα τείχη και νομίζω θα αναβαθμιστεί γενικότερα η περιοχή. Κατά πολύ θα αναβαθμιστεί και πρέπει όμως να προσέξουν, να σεβαστούν και τους κατοίκους εδώ, να μην ενοχλήσουν τώρα το καλοκαίρι που είναι η σεζόν και περιμένουμε όλο το χρόνο για να δουλέψουμε. Να τα κάνουν κάποια περίοδο που να είναι πιο νεκρή και να μην δημιουργήσει πρόβλημα σε κανένα. Γιατί αν τυχόν ξεκινήσουν τώρα, έχουν χαλάσει για 8 ή για 1 τη χρονιά εδώ την περιοχή. Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινάνε και κάνουν πάντα κάτι που είναι κακό. Έχουμε από τον Οκτώβρη μέχρι και τώρα να κάνουν όλα αυτά τα έργα που είναι σημαντικά και πολύ, πολύ αναβαθμιστικά για την περιοχή μας. Σε κάθε περίπτωση, η κατεδάφιση των ερυπωμένων κτηρίων θα δώσει νέα πνοή στην οδό Σύφακα με τα παραδοσιακά μαχαιράδικα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία.